την αμόνη του νύχτην πάρκου σωτρίδα. Όλο την ηλική και νέο στήρα. Τι σημαίνει αυτό? Καινούργια μαλλιά, φίλες και φίλοι. Έτσι ακριβώς. Πείτε μου, όσο είχε αλλάξει τη ζωή σας το κουρέι στη θέα. Εντελώς. Μα δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεται έτσι στην τηλεόραση. Ευτυχώς που δεν το βλέπει κανείς από το γαζοκάναλο. Ένα ζάπιν να κάνει τη θύμα, καταστάθηκα. Κούχλος. Δεν πάει. Πρέπει να του μιλήσω. Έχω αρχίσει να έχω τις αμφιβολίες μου για αυτό το γάμο. Κρατούσα πιστόλι και δίπλα μου περνούσαν κλέφτες πολλοί. Και μες στην καταιγίδα και μέσα στο λιόνι, εγώ πυροβολούσα και έκανα σκιούς. Ήμουνα και μέσα από το σωριό τσάλι, τις πόρτες μου φορούσα φίλια χρυσά. Ήμουνα και ένας του τσάλι, του τσάλι, του τσάλι, τους κλέφτες κυνηγούσα μες στα βουνά. Στο δίπλα μου το είδα πως έπινα τσάλι και μου τηλεφωνούσα. Και μου είπαν του Σιλάνα πως θα με αγαπάει και πως θα πάω ταξίδι στον Ειρηνικό. Ήμουνα γέρος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι, τις πότες μου φορούσες τη δουλειά χρυσά. Μην το καταλαβαίνω για τη συνθήκη σας. Τι δεν καταλαβαίνεις, ότι αν σχεδόν η Γκέλη, η Πιτίνα και η Ντόντι σε αυτή την κατάσταση θα γίνω περίγελος του κολονακίου. Μα αυτές υποτίθεται είναι φίλες σου. Ακριβώς. Άρα είναι σαν εμένα. Άρα φαντάσου. Αγάπη μου, το κανάλι χρειάζεται διαφημίσεις, πρέπει να βγουν τα έξοδα. Δεν θέλω να ακούω ούτε λέξη πια για αυτό το κανάλι. Έχουμε και ταξίδι μπροστά μας. Θα τα λύσουμε όλα εκεί. Το ταξίδι υποτίθεται ότι πηγαίνουμε για να περάσουμε καλά. Εγώ μ' από αυτά που έχω να πω, καλά θα περάσω. Εσύ δεν ξέρω. Καλά λένε πως και τα ντουβάρια έχουν αυτιά. Για ποιον το λες αυτό? Για τα ντουβάρια του σπιτιού. Κινούμενα και μη. Δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, Λία, θα πάμε με το Θωμά ένα ταξίδι. Δεν ξέρω αν αυτό σου δημιουργεί πρόβλημα στα σχέδιά σου και στις εξόδους σου. Αλλά αν σου δημιουργεί, λύστο μόνη σου. Μάλιστα. Και τι ταξίδι θα είναι αυτό? Μπορεί και το τελευταίο μας.